Να ευχηθώ στους πολίτες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου καλορίζικο το νέο αεροδρόμιο, είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, λίγο μετά την επίσκεψή του στα έργα του αεροδρομίου που ολοκληρώνονται στα Γιάννανα. Και ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στα τοπικά μίδια, συνέχισε: «Θα έχω τη δυνατότητα να το εγκαινιάσω στα τέλη Ιουνίου. Είναι έργο πνοής και ας μη στενοχωριούνται οι Ιαννιώτες που πέσαμε στη Β' Εθνική. Του χρόνου θα ξανανεβούμε». Και θα ήθελα να πω για τους πολίτες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου: καλορίζικο, θα έχω τη δυνατότητα μάλλον να το εγκαινιάσω τέλη Ιουνίου. Καλορίζικο όμως είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ένα έργο πνοής. Οπότε ας μη στεναχωριούνται που πέσαμε στη Β' Εθνική, του χρόνου θα ξανανεύουμε. Να είστε καλά. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την διήμερη περιοδία του σήμερα στην Ήπειρο, φτάνοντας αεροπορικό στα Γιάννανα και επιθεώρησε τις νέες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Τον κύριο Τσίπρα υποδέχτηκαν βουλευτές των Ιωαννίνων και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και ο νέος υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Θάνος Μωραΐτης, καθώς και ένας παλιός συμφοιτητής του στο Πολυτεχνείο Γιαννιώτης με την κόρη του. Σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη αναδιαρθρώσεων στη χώρα με αφορμή το αεροδρόμιο Ιωαννίνων που ολοκληρώνεται μετά από 13 χρόνια. Ο κ. Τσίπρας το χαρακτήρισε γέφυρι της Άρτας, που όμως σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται όπως και πολλά άλλα έργα αυτή την τετραετία, όπως είπα χαρακτηριστικά. Είχα την ευκαιρία σήμερα να επιθεωρήσω την εξέλιξη ενός έργου που έχει γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας στα Γιάννενα όμως. Δημοπρατήθηκε το 2006, δυστυχώς ολοκληρώνεται 13 χρόνια μετά, αλλά ολοκληρώνεται. Όπως δεκάδες πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία ολοκληρώνονται αυτή την τετραετία. Βεβαίως είναι ένα δείγμα της παθογένειας του ελληνικού κράτους. Δεν μπορεί μια τόσο σημαντική υποδομή για μια μεγάλη πόλη όπως τα Γιάννενα, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ένα διεθνές αεροδρόμιο, να κάνει 13 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το ευχάριστο όμως είναι ότι ολοκληρώνεται, ξεκόλλησε, προχώρησε. Είναι μια πολύ χρήσιμη και κρίσιμη υποδομή για την πόλη των Ιωαννίνων και για όλη την Ήπειρο. Ένα σύγχρονο αεροδρόμιο με την επέκταση που έγινε και την ανακατασκευή του κεντρικού σταθμού, τον πύργο ελέγχου. Ένα αεροδρόμιο που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και ανάπτυξης για όλη την Ήπειρο. Καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο τουρισμός με πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό, που θα μπορούν να εξυπηρετούν όχι μόνο τα Γιάννενα, όπως είπα πιο πριν, όλη την Ήπειρο, αλλά και τις ακτές του Ιωνίου μαζί με το δεύτερο σημαντικό αεροδρόμιο της περιοχής, αυτό του Ακτίου. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πως η χώρα μας έχει δυνατότητες, αλλά χρειάζεται ένας συνολικός ανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο και το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί, μια αναβάθμιση του ελληνικού κράτους συνολικότερα, θα έλεγε κανείς. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια καλύτερη στιγμή για τη χώρα μετά από την έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια μας δίνει την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά βήματα το επόμενο διάστημα. Μαζί σου, ούτε βήμα πίσω, είμαστε σταθεροί. Δυνατός να είσαι πάντα. Καλά είσαι, τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανερίζουν ωραία. Φανερίζουν ωραία. Καλώς ήρθες, πρόεδρε. Μαθηματής, καλώς ήρθες. Πάντα να είσαι δυνατός. Να είναι εκεί πολύ ακόμα. Τι κάνετε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ρε παιδί. Όταν είδα, θα μας πω... Τι κίνηση έχει το δρόμιο. Οι τακτικές πτήσεις που έχει είναι από την Αθήνα κυρίως. Τρεις πτήσεις την ημέρα, δύο της Ολυμπιακής που έχετε και εσείς και μία της Sky. Έκτακτες τώρα σιγά σιγά από ενίκη σεζόν θα ξεκινήσουμε, ναι. Τουλάχιστον πέντε την εβδομάδα είναι προγραμματισμένα. Και διάφορα άλλα επιπλέον τα οποία τυχαίνουν λόγω πάρκινγκ και στάθμευση που έρχονται εδώ πέρα. Και αρκετά πιο μικρά αεροσκάφη. Έχει απογειωθεί το επίπεδο. Τελώς. Τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλύτερο. Επειδή τώρα με δρόμους. Έχει αποδειωθεί η Ήπειρος. Όλοι οι Ήπειρος. Αλλά το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων μπορεί να εξυπηρετήσει πιο τουριστική κίνηση για τις αρχές του Ιουνίου. Αυτό είναι και έχει αποδειωθεί ενώ τουριστικά
κύριο είναι το παραδέχεται ο Υπουργός Οικονομικού που αναγνωρίζει ανεξάρτητα από τι ο καθένας που θέλει. Να ακούω αυτό το τσιγάρο. Όχι, κανένα. Λοιπόν, για πείτε μου. Καταρχάς, η πρώτη εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε λίγο το ιστορικό. Ναι. Το έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Ιωαννίνων δημοπρατήθηκε το 2006 ναι. Και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους συμβασιοποιήθηκε 25 εκατομμυρίων περίπου ευρώ με διάρκεια κατασκευής των έργων του 2,5 χρόνια. Είχε πολλά θέματα διαχείρισης μελετών και ωριμότητας. Οι εργασίες πότε ουσιαστικά ξεκίνησαν? Οι εργασίες ιστορικά δεν ξεκίνησαν από το 6 ενώ υπογράφηκε το έργο. Τα προβλήματα διαχείρισης μελετών του έργου έφεραν πολλές καθυστερήσεις. Επιτάχυνε. Λάθος ημερομηνίας. Εξ αρχής δηλαδή. Δεν είναι και κανένα τόσο δύσκολο έργο. Όχι, όχι. Όχι, είχαν προβληθεί όλα σε λάθος θέση. Έτσι, από το δηλαδή στην ουσία έγινε αναδιάταξη της μελέτης. Και επίσης οι όλες τις κατασκευές κατά την πορεία όλων των εργασιών εκτελέστηκαν με παράλληλη και ταυτόχρονη και διάκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου. Αυτό το γνωρίζουμε, διότι ερχόμαστε συχνά στα Γιάννενα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πολύ θετικό βεβαίως το ότι τα Γιάννενα αποκτούν ένα έργο το οποίο είναι παραπολύ σημαντικό για όλη την Ήπειρο. Αλλά είναι χαρακτηριστικό δείγμα της παθογένειας του ελληνικού κράτους. Ότι ένα έργο δημοπρατείται το 2006, μένει για πάρα πολλά χρόνια σταματημένο, μπλοκαρισμένο και πρέπει να γίνουν οι ακαβαρέτητες διαδικασίες τα τελευταία 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Δεν είναι το μόνο. Είναι αρκετά. Έχω κουραστεί να γκαινιάζω έργα. Ευτυχώς τώρα είναι ο Θάνος και δεν έχω κανέναν άλλον άνθρωπο, γιατί έχω το σπίτι συνέχεια δηλώ. Τα οποία έχουν κολλήσει για χρόνια και χρόνια την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Δεν μπορεί όμως ως χώρα να κοιτάζουμε το μέλλον, αν θέλουμε έργα υποδομή σοβαρά για ολόκληρες περιοχές όπως αυτό εδώ, να κάνουμε 13 χρόνια να τελειώσουν. Δηλαδή. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο θετικό. Το θετικό είναι ότι τα Γιάννενα έχουν ένα αεροδρόμιο πλέον που αντιστοιχεί στις ανάγκες μιας μεγάλης και σύγχρονης πόλης, αλλά και ενός τουριστικού προορισμού με διεθνή εμβέλεια. Διότι οι ακτές του Ιωνίου είναι ένας τουριστικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα αεροδρόμια στην περιοχή, το Άκτιο κυρίως. Αλλά νομίζω ότι τα Γιάννενα είναι ένας κόμβος πολύ σημαντικός, διότι ο τουρίστας που έρχεται εδώ έχει τη δυνατότητα και να επισκεφθεί τις ορεινές περιοχές της Ήπειρου και να επισκεφθεί και τις παραθαλάσσιες. Στην Ιδρώτη. Αυτό διότι υπάρχει πια η Ιωνίωδος. Όλοι οι δρόμοι είναι στα Γιάννενα. Έτσι, Αθάνο, γίνανε οι δρόμοι. Διασταύρωση είναι εδώ.